Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, μια δήλωση. Ο κύριος Βρούτσης έκανε σήμερα μία από τις γνωστές του λαθροχειρίες. Τα νούμερα που ανέφερε δεν αφορούν βέβαια το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορούν βέβαια 250.000 οικογένειες, όπως είπε, αλλά 250.000 νοικοκυριά, γιατί εμείς έτσι το βάλαμε στο ΚΕΑ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θεσμοθετήθηκε το 12 από τη Νέα Δημοκρατία ήταν μνημονιακή σας υποχρέωση. Σας υποχρέωσα να το βάλετε από το δεύτερο μνημόνιο. Δεν ήταν καμιά ιστορική απόφαση. Το αφήσατε έτσι γιατί σας ήταν εντελώς ανίκανοι να το υλοποιήσετε και στο τέλος του 2014 βγάλατε μια κία. Ιστορική, είπε ο κύριος Βρούτσης το πρωί. Τι κία ήταν αυτή? Δεν ήταν για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου, ήταν για ένα πιλωτικό πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου για 30.000 ανθρώπους. Αυτούς λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, το εφαρμόσαμε το 2015 εμείς υποχρεωτικά, ως πιλωτικό πρόγραμμα για 30.000 ανθρώπους. Απορρίφθηκε από τους αξιολογητές που εσείς οι ίδιοι είχατε ορίσει, τη World Bank και το ΙΑΒ, και το πετάξαμε στα σκουπίδια. Το σχεδιάσαμε από την αρχή ως ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Και το είπαμε ως ΚΕΑ, όχι για να του αλλάξουμε όνομα, αλλά για να επισημάνουμε ότι ήταν ένα επίδομα κοινωνικό αλληλεγγύης. Όχι αυτά τα μεγαλόστομα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κτλ. Και πράγματι το πλαισιώσαμε με πάρα πολλές παροχές, τρεις πυλώνες, και εκτός από αυτό πλαισιώσαμε με πάρα πολλά επιδόματα και υπηρεσίες και παροχές για τη φτώχεια. Τώρα, το εφαρμόσαμε, όπως είπε ο κύριος Βρούτς σήμερα, σε 700.000 άτομα τότε. Τώρα, είπε σήμερα, είναι 450.000 τα άτομα που παίρνουν το ΚΕΑ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι με το σύνολο των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ μειώσαμε την ακραία φτώχεια. Τώρα ας έρθουμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα ισχυριστώ πρώτον ότι πρόκειται για την ευθεία συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και των επιταγών των μνημονίων. Και δεύτερον, ότι το γεγονός ότι το εντάσσεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 για την προστασία της οικογένειας και κρατάτε αυτό το κομμάτι της οικογένειας, καταδεικνύει ότι δεν παρακολουθείτε λόγω ιδελουψίας στις αλλαγές που γίνονται στις κοινωνικές σχέσεις. Η κρίση δεν σας δίδαξε τίποτα. Αποκλείεται έτσι, όπως κάνατε με αυτό που είχατε σχεδιάσει, τους νέους άνω των 18 που συγκατοικούν με τους γονείς τους, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας, και όσους συγκατοικούν με άλλους χωρίς οικογενειακούς δεσμούς, δηλαδή τρία νέα παιδιά που συγκατοικούν και είναι άνεργα. Δεν μπορεί να πάρουν αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ας δούμε όμως τι λένε δύο προτάσεις για το άρθρο 21. Εμείς θέλουμε την πλήρη αντικατάσταση του άρθρου 21, παράγραφος 1, ως εξής. Να γράφεται δηλαδή ως εξής. Το κράτος εγγυάται μέσω καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους. Για τον προσδιορισμό του επίπεδου διαβίωσης, ο νομοθέτης οφείλει να χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους, να λαμβάνει υπόψη τις επίκαιρες αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες. Ειδική προστασία παρέχεται στην οικογένεια, το γάμο, τη μητρότητα, τα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους άπορους. Τι λέτε εσείς? Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Το κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω του συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εμείς θεωρούμε ότι το κράτος οφείλει να εγγυάται το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των πολιτών μέσω από καθολικές κοινωνικές υπηρεσίες και επιδόματα και όχι μέσω ενός προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αφορά αποκλειστικά την ακραία φτώχεια. Δεν ποσοτικοποιείται, ούτε ορίζεται ποιοτικά διεθνώς, όπως παραδείγματος χάρη ο κίνδυνος φτώχειας, που και ποσοτικοποιείται στο 60% του διάμεσου εισοδήματος κάθε χώρας. Είπε ο κύριος Βρούτσης ότι το ΚΕΑ έδωσε 213 ευρώ, είπε ότι το ελάχιστο εγγυημένο έδωσε, αλλά δεν βαριέσαι, 213 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε οικογένεια, και σε αυτό λάθος, σε κάθε νοικοκυριό. Ωραία. Διασφαλίζονται συνθήκες αξιοπρεπής με αυτά τα λεφτά σε κάθε νοικοκυριό μεσοσταθμικά?
και μάλιστα αρνείστε να το αυξήσετε κιόλας σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ορίζεται αυθαίρετα από κάθε κυβέρνηση ανάλογα με το τι ποσό μπορεί να διαθέσει τον προϋπολογισμό για την ακραία φτώχεια. Γι' αυτό είναι απαράδεκτη η συνταγματοποίησή του. Πρωτοτυπείται διεθνώς, όχι μόνο ευρωπαϊκά. Καμία χώρα δεν το έχει συμπεριλάβει στο σύνταγμά της. Καμία. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τα πλούσια σκανδιναβικά κράτη ήταν πολύ υψηλό, αλλά για τα φτωχά είναι εξευτελιστικό και λειτουργεί ως παγίδα της φτώχειας και ως μηχανισμός συμπίεσης του κατώτατου μισθού. Τα τελευταία χρόνια, με την επιβολή των μνημονίων στις ευρωπαϊκές χώρες, έγινε φανερό ότι η νεοφιλελεύθερη εκδοχή ήθελε να υποκαταστήσει το σύνολο των προνοιακών παροχών που δίνονται στοχευμένα στους ανάπηρους, στο παιδί, στους ηλικιωμένους, στους πολίτες χωρίς ιδιόκτητη στέγη και που αφορούν όχι μόνο τους φτωχούς, αλλά και τα μεσαία στρώματα. Θέλετε να τα αντικαταστήσετε όλα αυτά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πρόκειται για μια φαλκίδευση των προνοιακών δικαιωμάτων, για μια κοινωνική οπισθοδρόμηση. Αυτό ήθελε να το επιβάλλει το Δούνο του σε εμάς. Όταν έλεγε να κόψουμε τα επιδόματα, να εξοικονομήσουμε ένα δις και να τα ενσωματώσουμε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν το κάναμε. Δώσαμε 700 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για το ΚΕΑ. Αυξήσαμε το επίδομα του παιδιού κατά 350 εκατομμύρια, τα σχολικά γεύματα κατά 70 εκατομμύρια. Εξαιρέσαμε τα επιδόματα για τους ανάπηρους από τα φορολογητά εισοδήματά τους. Αυξήσαμε κατά 100 εκατομμύρια τα κονδύλια ψηφιακού σταθμού από τον προϋπολογισμό, όχι από τα ΕΣΠΑ. Δώσαμε 350 εκατομμύρια για επίδομα στέγης για πρώτη φορά. Επιδοτήσαμε τα κόκκινα δάνεια με 150 εκατομμύρια. Κάντε το λογαριασμό. Έτσι καταπολεμήσαμε όχι μόνο τη φτώχεια και την παιδική φτώχεια, αλλά και τη φτωχοποίηση που είχαν υποστεί τα μεσαία στρώματα όταν μέχρι το 2015 είχαν χάσει το 40% των εισοδημάτων τους και ένα στους πέντε είχε μεταφερθεί στα φτωχά στρώματα. Μετά την εκλογή σας στην εξουσία, επαναφέρετε τις εξαγγελίες το 1 δις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ακριβώς όπως έλεγε το Δουνουτού, και σήμερα θέλετε να το συνταγματοποιήσετε κιόλα. Είναι η μεγάλη μας ιδεολογική διαφορά. Έχετε την αντίληψη ότι η πρόνοια είναι φιλανθρωπία. Το έχετε εξηγήσει πολλές φορές. Όσο το ΑΕΠ θα αυξάνει, θα έχουμε ανάπτυξη δηλαδή, θα δίνουμε και στους φτωχούς. Όμως η ανάπτυξη δεν καταπολεμά την ανισότητα. Γι' αυτό και σε περιόδους μεγάλης ανάπτυξης στην Ελλάδα, ένα στα τέσσερα τα παιδιά ήταν σε συνθήκες φτώχειας γιατί δεν υπήρχε προνοιακό κράτος. Εμείς βρίσκουμε το 2015 την παιδική φτώχεια στα ύψη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και τη ρίξαμε με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ μέσα σε 2,5 χρόνια στα προ-κρίσης επίπεδα με ένα σύνολο υπηρεσιών και παροχών για το παιδί. Η πρόνοια για σας είναι αποκλειστικά ένας πελατειακός μηχανισμός αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπικού του δικοματισμού. Γι' αυτό την παραλάβαμε με 53 υπαλλήλους το 2015. 53 υπαλλήλους, το 2015 είχε η πρόνοια. Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό προνοιακό κράτος με 240 κέντρα κοινότητας για όλα τα επιδόματα και τον ΟΠΕΚΑ και επιπλέον 1.000 πρόσωπα, επιπλέον προσωπικό. Για να καταργήσουμε το ρουσφέτη, να δώσουμε αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη να απολαμβάνει τα δικαιώματά του. Για την αριστερά, το προνοιακό κράτος δεν είναι φιλανθρωπικός μηχανισμός, αλλά μηχανισμός παρέμβασης του κράτους κατά των κοινωνικών ανισοτήτων προς αποκατάσταση όρων ισοτιμίας των πολιτών. Η πρόνοια δεν είναι μόνο προστασία κατά της ακραίας φτώχειας, αλλά προστασία του παιδιού, των αναπήρων, των ηλικιωμένων, όσων δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη, με ένα σύνολο παραχών και υπηρεσιών. Αυτό διακηρύσει η πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Φωτή.